Νομοθετική ρύθμιση για την καταπολέμηση του φαινομένου γονείς και κηδεμόνες να κρατούν μακριά από το σχολείο μαθητές, επικαλούμενοι την πανδημία ή άλλους λόγους, κατέθεσαν από κοινού τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης. Όπως παρακολουθήσατε κι εσείς, πέρασε μία τροπολογία που ήταν προσπάθεια κοινή του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλων Υπουργείων βέβαια, έτσι ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές να έρθουν στο σχολείο. Σύμφωνα με αυτή την τροπολογία αλλάζει κάποιο άρθρο του νόμου που διέπει την εκπαίδευση, το οποίο λέει ότι η φίτηση των μαθητών στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο μέχρι την ηλικία των 16 ετών είναι υποχρεωτική. Προσθέτει λοιπόν ότι οι γονείς οι οποίοι έχουν την ευθύνη, την επιμέλεια, θα πρέπει και είναι υπεύθυνοι για την εγγραφή και τη φίτηση των μαθητών τους στις σχολικές μονάδες και ότι αν δεν το κάνουν αυτό θα έχουν κυρώσεις του νόμου, δηλαδή ποινή φυλάκισης έως 2 έτη και χρηματικό πρόστιμο. Η διάταξη προβλέπει ότι όποιος έχει την επιμέλεια ή την πραγματική φροντίδα του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς την υποχρεωτική φίτηση, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 2 έτη και χρηματική ποινή. Η ποινή φυλάκισης αφορά και τους δύο γονείς, δηλαδή ουσιαστικά το παιδί δεν μπορεί να μείνει χωρίς. Αυτός που έχει την επιμέλεια και είναι υπεύθυνος για την φίτηση του παιδιού του. Ένας εκ των δύο γονέων. Ένας εκ των δύο, έτσι όπως ερμηνεύω εγώ τον νόμο. Μάλλον το λέει ξεκάθαρο, ο γονέας ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιμέλεια του παιδιού. Στην Καβάλα οι οικογένειες που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο είναι 9 σε αριθμό. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί στη δική μας την περίπτωση, στη δική μας την περιφερειακή ενότητα, να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό. Οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες, ύστερα και από την ψήφιση αυτής της τροπολογίας, θα ενημερώσουν τους γονείς που δεν φέρνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, που όπως είπατε είναι 9 οικογένειες, και γι' αυτόν τον καινούριο νόμο και ευελπιστούμε ότι θα συμμορφωθούν και θα στείλουν τα παιδιά στο σχολείο. Διαφορετικά θα παρέμβει η πολιτεία, όπως πρέπει να γίνει.